Στην Ελλάδα γιατί περίπου κατάλαβα τι είπε αυτή, είπε ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να βγαίνουν με τις τρίχες στα πόδια, στις μασχάλες πρέπει να είναι περιποιημένες κτλ. Ναι. Και πέσαν όλα τα τραβέλια, διότι αυτές που βγαίνουν στην τηλεόραση τώρα έχουν κάνει από 150 εγχειρήσεις πλαστικές. Και τις την πέσαν ότι τι είναι αυτά που λες και είναι ρατσιστικό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Δηλαδή γκόμενα τώρα με τρίχες στα πόδια και με τρίχες στη μασχάλη, τι να περιμένει. Ποιος θα την πηδήξει, ο Ασλαμάς. Τι μπορεί να περιμένει σεξουαλικά δηλαδή στη ζωή της. Κι άντες, ο Ασλαμάς είναι ένας. Από εκεί και πέρα. Και μιλάνε τώρα όλες, ναι, ακούω κάτι Face Κορδά, κάτι Φουρέιρα, κάτι, αυτές έχουν πλαστικοποιηθεί, έχουν γίνει τραβέλια από τα 18 τα χρονών, δεν κοιτάς ούτε ένα ψεγάδι, έχουν βάει 148 περιουσίες σε μπότοξ, σε αποτριχάδικα, σε μονοτριχάδικα, σε νιχάδικα, σε βυζομπαλονάδικα, σε τέτοια εργαστήρια και λένε, όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα. Κάτσε ρε Μένιο, πρέπει να ζήσουν για αυτοί οι γιατροί, πώς θα ζήσουν οι... Τι δεν είναι έτσι το πράγμα, μωρί, κλάνο Βαλβίδα, τι δεν είναι έτσι το πράγμα. Πώς είναι δηλαδή, για πες μας. Αν αυγεί η Face Κορδά τώρα, με τρίχες στα πόδια, με τρίχες στις μασχάλες, να κάνει εκπομπή κάθε μέρα και να δω ποιος θα την κοιτάει. Και θα κάθεται εκεί να μαλώνει με την Ελένη Λουκά.